Μούτσος και ξέρω ψωμί. Πάμε να μην πέρα. Θα μπορούσες να γράψεις πολλές λέξεις για να χαρακτηρίσεις τον Δημήτρη Σκαρμούτσο. Είναι αυτή που εμπεριέχει πολλές έννοιες και το χαρακτηρίζει. Αυθεντικός. Πάντα είχα το δικό μου στυλ, πάντα ήμουν αυτός που ήμουν, ποτέ δεν έκρυψα κάτι. Είτε αυτό λέγεται ο τρόπος που μιλάω, είτε ο τρόπος που κάνω τα τουάζ, είτε ο τρόπος που ντύνομαι. Αντί να προσαρμοστεί αυτό στους κανόνες της τηλεόρασης, έγινε το αντίθετο. Εξάλλου, όπως λέει ο ίδιος από τη σύντομη πορεία του, η τηλεόραση είναι μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Εγώ είμαι στα 41, εντάξει, μαγειρεύω 21 χρόνια. Θεωρώ ότι αν γινόταν αυτό το πράγμα στα 20 μου. Ή στα 25-28. Στα 25-28 θα είχα ψωνιστεί. Δηλαδή, η τηλεόραση, νομίζω ότι συμφωνείτε κι εσείς, είναι μεγάλη. Εντάξει, όχι μικρή. Υπάρχουν μικρές. Υπάρχουν μεγάλες. Η τηλεόραση είναι μεγάλη. Η τηλεόραση σε ανεβάζει όσο θέλει αυτή και σε πάει μέχρι εκεί που θέλει αυτή. Και έχω και ένα άλλο σιρόπι από δυο μου. Σε πολύ μάγκα. Σε πολύ προχώ και σε πολύ μπροστά. Το ξέρεις, ε? Όχι. Έχει το συνηθισμένο είναι. Συνηθισμένο είναι. Τα σιρόπια, ναι. Όχι, εγώ για σένα λέω, για την προσωπικότητά σου. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Στα 41 η ζωή του χωρίζεται σε δύο περίοδους. Την πρώτη των καταχρήσεων, όταν και έφτασε ένα βήμα πριν το τέλος, αλλά και τη δεύτερη, όταν και ξαναγεννήθηκε. Πόσες φορές έχεις ανέβηγες κατέβει? Εγώ πάρα πολλές, πάρα πολλές. Και είχα κατέβει και πάρα πολύ χαμηλά, πίστεψέ με. Πόσο? Πολύ. Πόσο? Ήμουν βήματα πριν το θάνατο. Ένα βήμα πριν το θάνατο. Και πιο. Από υπερβολικά, από καταχρήσεις, έτσι. Από υπερβολικά όλα, ναι. Και ευτυχώς καθάρισα και είδες πως γύρισα τη ζωή μου μέσα σε 10 χρόνια. Τι ηλικία σου έγινε αυτό που... Τι ηλικία σου έγινε αυτό που φλάταρες, που πήγες κάτω? Στα 28-29. Αλλά όλα, ναρκωτικά, αλκοόλ, τα πάντα. Ξέρεις, σε υπερβολικό βαθμό. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που ήμουν στην Αμερική και το έκανα όπως έπρεπε. Το έκανες με πρόγραμμα, πήγες σε ένα πρόγραμμα. Το έκανα με πρόγραμμα. Πόσο καιρό κράτησε? Συνολικά 2 χρόνια. Μαζί με τις... Και υπέφερες το διάστημα αυτό? Όχι μόνο, υποφέρεις. Υποφέρεις 10 μέρες, 15. Μετά περνάει ο πόνος, σου λέω. Και να σου πω κάτι... Εκεί δεν νόσο ξαναπέσεις? Το πέρασες από το δύο στάδιο? Στην αρχή, ναι. Εκεί είναι η ψυχολογική υποστήριξη. Που εκεί είναι το σωστό του προγράμματος στην Αμερική. Ότι έχεις άλλους ανθρώπους που τα έκανα και εγώ μετά. Έχεις άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει το πρόγραμμα και είναι 24 ώρες το 24ωρο στο πλευρό σου. Δηλαδή έχεις μια ανησυχία, κάτι. Σηκώνεις το τηλέφωνο, του λες, έλα από εδώ να μιλήσουμε. Θα έρθει. Εδώ που να βρεθεί, εδώ. Εδώ δεν υπάρχει. Εκτίμησες τη ζωή διαφορετικά? Ο παιδιά, ξαναγεννήθηκα. Στα 30 μου, ξαναγεννήθηκα. Ναι, δεν το πιστεύεις. Όλα αυτά πλέον δεν με πειράζουν. Έχω να πιω 11 χρόνια και νιώθω πάρα πολύ καλά. Αυτό που με πειράζει είναι που βλέπω πάρα πολλούς ανθρώπους γύρω μου, φίλους και μη, να πίνουν το ένα ποτό μετά το άλλο, χωρίς να σκέφτονται τις συνέπειες, χωρίς να σκέφτονται αν θα είναι εκεί αύριο για τα παιδιά τους, για τους δικούς τους ανθρώπους. Ο έρωτας είναι σημαντικός στη ζωή του. Είτε είναι για τη μουσική, είτε για το παιδί του, είτε και για κάποια γυναίκα. Εγώ νομίζω ότι το μόνο πράγμα πραγματικά που μας σώζει σε αυτή τη ζωή είναι ο έρωτας. Πραγματικά, δηλαδή ξεχνάς. Όχι όμως ο έρωτας στον ένα άνθρωπο, στον κόμενε, στην κόμενα, αν ο έρωτας στο παιδί σου. Ο έρωτας στη δουλειά σου. Ο έρωτας στη μουσική. Ο έρωτας σε κάτι. Πρέπει να έχεις έρωτα μέσα σου. Αν δεν έχεις έρωτα, ναι, έχεις τελειώσει. Μεγαλύτερη σχέση που είχα εγώ είναι με τη μαγειρική, 22 χρόνια. Άρα πρέπει πρώτα να πω ότι έχω έρωτα με τη μαγειρική λόγω των χρόνων, όμως εννοείται ότι θα βάλω πάνω απ' όλα το γιο μου που έχω τεράστιο έρωτα με τον Δημήτρη, αν και η σχέση μας είναι πολύ μικρότερη γιατί είναι 10 στα 11. Οπότε Δημήτρης, μαγειρική, σκυλιά και μετά όλα τα υπόλοιπα. Δεν σε κλαίμε ποτέ? Όχι, κύριε. Όχι. Εσύ. Οι άντρες δεν κλαίνουν. Θέλω να σου πω, θα γυρίσει ο καιρός και θα δεις ότι οι άντρες κλαίνουν, αγόρι μου. Και όχι μόνο για το κρεμμύδι. Και η αγάπη του για το γιο του και τα παιδιά φαίνεται ακόμα και στο MasterChef Junior. Καλή. Διασκέδασε ό,τι κάνεις, το φιλιά. Είναι
είναι όμως αυτό που άρεσε ο Δημήτρης Καρμούτσος στις γυναίκες? Εσύ τι θέλεις σε μια γυναίκα? Το θέμα δεν είναι ότι θέλω εγώ σε μια γυναίκα, το θέμα είναι ότι θέλει γυναίκα από μένα. Θα έλεγα ειδικά στην περίπτωση σου αυτό ισχύει. Δηλαδή ξεκινάμε από εκεί. Ναι. Και πάμε. Πρέπει όμως κάτι να σου αρέσει τη γυναίκα για να σου κάνει το κλικ. Τις περισσότερες φορές, για να μην γελιόμαστε και λέμε το μυαλό της κτλ. Αυτό που κοιτάνε όλοι οι άντρες, για να μην λέμε και τώρα είναι εξωτερική εμφάνιση. Για να μην μπούμε, δηλαδή δεν μπορώ να σου πω ψέματα. Κοιτάς την εξωτερική εμφάνιση, αρχίζεις το ψιστήρι. Τώρα δείχνει από εκεί. Δεν είναι, μπορώ να δείξω σε σένα. Για δεύτερη χρονιά στην τηλεόραση, τι έχει αλλάξει φέτος και δείχνει πιο χαλαρός? Φέτος ξέρω πώς να το κουμαντάρω, ενώ πέρσι υπήρχε και λίγο φόβος γιατί ήταν καινούριο και δεν ήξερα που πήγαινα. Φέτος ξέρω ότι και να πω ένα όχι, εντάξει μόνο, δεν θα γίνει. Στα 21 χρόνια του στη μαγειρική, έχει δοκιμάσει και περίεργα φαγητά. Σου έχω φάει πάρα πολλά περίεργα πράγματα στη ζωή μου. Όπως? Έχω φάει αυγά μυρμηγκιού, ας πούμε, στο Μεξικό, που είναι εξαιρετικά. Πόσα? Πόσο μεγάλα είναι αυτά? Είναι μεγάλα, γιατί είναι τα κόκκινα μυρμήγκια τα μεγάλα και κάνουν δωμάτια με μυρμήγκια και πάνε και τα μαζεύουν πάρα πολύ προσεκτικά. Τα τηγανίζουν σε λαρδί. Αυγά μυρμηγκιού. Ναι, εξαιρετικά. Δηλαδή, όταν είναι μεγάλο, πόσο είναι, ας πούμε, τόσο, πόσο. Είναι σαν το χαβιάρι του Σολομού, είναι τόσο, ρε παιδί. Αλλά άμα φας μια κουταλιά από αυτό, είναι εξαιρετικό, γιατί σου σκάνει στο στόμα. Εντάξει. Τι δεν μπορεί όμως να μαγειρέψει ο ίδιος, υπάρχει κάτι? Τι είναι αυτό που φτιάχνεις χειρότερα από όλα? Που δεν το έχεις καθόλου, ρε παιδί μου. Καθόλου. Δηλαδή λέμε ότι το πιάνεις στα χέρια σου και δεν το με τίποτα. Συγγνώμη, για μ***. Πραγματικά, υπάρχει περίπτωση να πω ότι δεν φτιάχνω καλά? Βεβαίως και υπάρχει, δεν παίζει αυτό. Τα φτιάχνω όλα. Όλα τέλεια. Εξαιρετικά. Απολαμβάνει την αναγνωρισιμότητα και του επιτρέπει να κάνει κάποια πράγματα. Όμως υπάρχει κάτι αρνητικό. Εγώ ζω 21 χρόνια από τη μαγειρική. Συντηρώ, πληρώνω όλους τους λογαριασμούς, όλα μου τα δάνεια, γιατί έτσι κι αλλιώς, επειδή βγήκαμε στην τηλεόραση, σημαίνει ότι δεν χρωστάμε. Έχει ότι... δάνεια. Τα πληρώνεις ακόμα? Ποιος δεν έχει? Άστο, μου έρχεται. Όχι, γιατί τώρα που έχω βγει στην τηλεόραση, ξέρουν που είμαι και έρχονται και μου τα ζητάνε. Ο ίδιος βέβαια είναι φευγάτος και δεν νοιάζεται για πολύ. Κοιτάτε με, γεια σας. Περίμενε!